Μπορεί να την έχουν φάει τα ταξίδια και να τρέχει, ωστόσο η ελευθερία Ελευθερίου δεν φαίνεται να πτώεται. Μετά τη Σουηδία, η φετινή μας εκπρόσωπος στην Eurovision ετοιμάζεται για την Πορτογαλία. Ωστόσο, σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Big Fish, μίλησε για τα χρόνια που έζησε στην Αγγλία. Αν επέλεγα να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου, ήξερα ότι θα γίνω δυστυχισμένη. Είχα προετοιμαστεί για τις Πανελλήνιες, αλλά ουσιαστικά ήθελα να στείλω όσες περισσότερες αιτήσεις μπορούσα στα πανεπιστήμια της Αγγλίας. Από μικρή θυμάται, όπως λέει τον εαυτό της, με ένα μικρόφωνο στο χέρι. Έτσι και στην Αγγλία δεν αρνείται ότι τραγούδησε σε ελληνάδικο, όπως το αποκαλεί. Η φίλη μου ζήτησε από τους υπεύθυνους του μαγαζιού να τραγουδήσω και εκείνη κάπως αυστηρά απάντησε αν δεν τραγουδάει εδώ όποιος και όποιος. Τότε άρπαξα το μικρόφωνο και τραγούδησα το «Άνοιξε πέτρα». Ήρθε ο μαγαζάτορας και είπε απλά «Την άλλη εβδομάδα ξεκινάς». Η τραγουδίστρια θεωρεί τον εαυτό της πολύ τυχερό που συνεργάστηκε με τον Σάκη Ρουβά. Δεν πίστευα ότι θα συνεργαστώ με τον Σάκη Ρουβά ούτε στα πιο τρελά όνειρά μου. Αυτή η συνεργασία ήταν μεγάλη σχολή και το συνειδητοποίησα όταν τελείωσαν οι εμφανίσεις. Τότε κατάλαβα που βρισκόμουν τόσο καιρό. Αυτή την περίοδο, παρά τις σχέσεις που κατά καιρούς έχουν χρεώσει, η ίδια δηλώνει μόνη. Δεν υπάρχει προσωπική ζωή. Δεν ξέρω πώς θα είναι τα προσωπικά μου στο μέλλον, αλλά αν συνδυάσω την επαγγελματική μου ζωή με την προσωπική ευτυχία, το θεωρώ πραγματική επιτυχία.